Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι δυστυχώς από τα δυσκολότερα Χριστούγεννα της τελευταίας δεκαετίας για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η ακρίβεια σαρώνει τα εισοδήματα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόγνωση. Την ίδια στιγμή όμως κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αυγατίζουν τα κέρδη τους και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν δισεκατομμύρια υπερκερδών, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία φιλοδορήματα, ανεπαρκή προεκλογικά φιλοδορήματα. Αν ήμουν πρωθυπουργός σε μια χώρα όπου το 85% χρειαζόταν food pass για να ζήσει, όχι μόνο δεν θα είχα μούτρα να πανηγυρίζω, αλλά ούτε και να κυκλοφορώ στο δρόμο. Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα. Πανηγυρίζουν για τα 20 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ για το 85%, όχι για τους αδύναμους, της μεγάλης πλειοψηφίας, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, που περνάει τρομακτικές δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός όμως δεν χρειάζεται να επαρκεί φιλοδορήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επιστρέψει η δικαιοσύνη. Χρειάζεται δίκαιη αύξηση του μισθού και του εισοδήματος, δίκαιη αναδιανομή του πλούτου με τέλος της εσχροκέρδειας. Αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ. Αύξηση και στους δημόσιους υπαλλήλους, 10% τουλάχιστον, καθώς είναι για 10 χρόνια με μισθούς που είναι καθυλωμένοι. Μείωση των οριζόντιων φόρων, ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστιθέμενης αξίας, και δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή μέρους ονομαστικής αξίας και 120 δόσεις. Είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα δώσει όμως ανάσα στην κοινωνία, θα ξαναφέρει τη δικαιοσύνη. Εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία που θα βρουν τον ελληνικό λαό βουτυγμένο μέσα στο βούρκο της αδικίας, των ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς. Και η ελπίδα να ξανακινηθεί σύντομα.